τώρα και τελείωσε πριν από λίγο, καταλαβαίνω για ποιο λόγο πραγματικά πρέπει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Γιατί στη φτώχεια που έχει ο Δήμος, το να μου κάνει μια αγωγή η κυρία Δήμαρχος να πάρει 50.000, καταλαβαίνω μια οικονομική ανάσα για το Δήμο και διατίθεμαι να τα καταθέσω από το υστέρημά μου, ακόμα χωρίς να κάνει αγωγή. Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα οποία χαριτολογώντας και διασκεδάζοντας κυριολεκτικά πήρε την απόφαση την Παρασκευή. Κύριε Καλωδίδη, παρακαλώ. Αναφερθείτε σε κάτι που είπε ο κύριος Νοστορόπουλος. Ο κύριος Νοστορόπουλος ανέφερε τα πραγματικά γεγονότα, κύριε Πρόεδρε. Άλλωστε τα πραγματικά γεγονότα αποτυπώθηκαν και σε ένα βίντεο το οποίο τράβηξε ένα συνάδελφος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Όπου φαίνεται ότι μέσα σε 2,5 λεπτά η Οικονομική Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, με όλα τα μέλη της συμπολίτευσης να συμφωνούν ομόφωνα, αποφάσισε χωρίς εισήγηση, χωρίς να γνωρίζει ουσιαστικά περί τίνος πρόκειται, αλλά με μια προφορική ερμηνεία που έδωσε ο κ. Σκαπανίδης σε δύο προτάσεις, που φαίνεται ότι έχω γράψει εγώ διαδικτυακά, να με στείλουν στα δικαστήρια και να ζητήσουν 50.000 ευρώ ως αγωγή, γιατί με αυτό το πράγμα ευθύγει η τιμή και η υπόλοιψη κ. Δημάρχη. Αν αυτό το πράγμα δεν αποτελεί πρακτική σε δημοτικό επίπεδο, στυλ αμήντατα, τότε δεν μπορώ να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Αν θέλετε να συνεχίσετε να κάνετε μνημόσυνα πάνω σε ιδεολογικά καινοτάφια, συνεχίστε τα. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι είμαι δημοσιογράφος και δεν έχω κάποιες ευαισθησίες αυτά, παρόλα αυτά. Ναι, εγώ είμαι δημοσιογράφος ή τέλος πάντων έκανα δημοσιογράφο. Καλή δεν είναι καμία σημασία. Ο κύριος Καρολίδης είναι εκπαιδευτικός, είναι καλός, δεν είναι καλός, δεν έχει καμία σημασία. Δεν είναι όμως δημοσιογράφος, έτσι, με την έννοια του κυβέρνου. Όπως και πολλοί άλλοι, τα τελευταία χρόνια έχω γίνει αποδέκτης δεκάδων υβριστικών, εξυβριστικών δημοσιευμάτων, όχι μόνο εγώ, το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, ποτέ δεν θα προσάρτηκε για κάτι που αφορά προσωπικά εμένα. Λοιπόν, για τα οποία κανείς από εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, που θέσατε αυτό το θέμα, δεν είπε κάτι. Να σημειωθεί εδώ ότι η προθεσμία για να στραφεί κάποιος δικαστικά είναι πολύ μικρή. Δεν στραφήκαμε σε βάρος του ατόμου μας προσβάλλει όλους ως σώμα, αλλά πια ο κόμος έφτασε στο τέλειο. Είχα βάλει κάποιες κόκκινες γραμμές. Πρέπει όλοι να βάλω κάποιες κόκκινες γραμμές. Εμένα, αγαπητοί, μπορεί να με αποκαλούν όπως θέλει. Ξέρετε ότι είμαι εγγραφής, φαίνεται, μπορεί να με λένε και χοντρή, μπορεί να με λένε όπως θέλει ο καθένας, μπορεί να με λένε ανίκανη, μπορεί να με λένε παντάφοροι, μπορεί να με λένε, ξέρω εγώ, άχρηστοι, ό,τι θέλει, δεν με πληγεί καθόλου. Έτσι, σας πληροφορώ ότι δεν με πληγεί καθόλου. Γιατί μπορεί και έτσι να είναι. Αλλά εάν ξεφύγουν τα πράγματα και αν φύγει το ολόκληρο σώμα και όλοι οι συνάδελφοι, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, λοιπόν, κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασής του. Δεν είναι η ώρα και δεν είναι ο τόπος για να μιλήσω για τον τρόπο έκφρασης, εάν αυτός είναι γραπτός, αν είναι προφορικός, αν είναι ηλεκτρονικός ή ό,τι άλλο τέλος πάντων υπάρχει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Με δεκάδες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει κριθεί ότι η ελευθερία της γνώμης και επιτρέψτε μου να το αναγνώσω αυτό το κομμάτι, γιατί έτσι ακριβώς έχει διατηρηθεί, η ελευθερία της γνώμης και στο διαδίκτυο, όπως και στις άλλες περιπτώσεις έκφρασης της γνώμης μέσω του γραπτού ή του προφορικού λόγου, δεν περιλαμβάνει την ελευθερία της εξίδησης ή συκοφαντικής δυσφήμισης τρίτου προσώπου. Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ασεκτου Κώδικα, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του, έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Υποχρεώθηκα λοιπόν προλίγων ημερών να ζητήσω από την Οικονομική Επιτροπή, και αυτό γιατί αφορά όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Το θέμα είναι τουλάχιστον τους Δημοτικούς Συμβούλους.
παράταξης της δικής μας και δεν με αφορά προσωπικά μόνο, να κινηθεί η διαδικασία σε βάρος του συγκεκριμένου κυρίου, τον οποίο η Ρίστο Εμπαρόδο το γνωρίζει και ο ίδιος, εδώ είναι, με παρακολουθεί, το βλέπω και με βλέπει, ο οποίος ξεκίνησε αυτή την καριέρα που κάνει από το διαδημοτικό ραδιόφωνο, δεν σχολιάζω παραπέρα. Λοιπόν, θα πρέπει κάποιος να δείξει τον δρόμο της αυτοσυγκράτησης. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό. Δεν θέλω να πολυλογώ. Θα σας αναφέρω λοιπόν κάποια από τα τελευταία δημοσιεύματα για να σχηματίσετε γνώμη για το... κάποια πολύ, πολύ δειγματοληπτικά για να δείτε τι έχει λεφθεί. 5-12 του 11. Τελευταία είναι αυτά. Γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Κάτω από τη φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ο κύριος Τσαβαρόπουλος και εγώ, γράφει, πήρε όλη την Αγία Οικογένεια για να κάνει τζέρτζελο. Ξέρει να εκτιμάει κάποια πράγματα. 4 χρόνια ήσουν ο πιστός της και πιστά της. Και τι δεν έκανες για την αφεντική να σου, αλλά και αυτή η είδες πρώτη και καλύτερη. Μιλάει για μια συνάντηση που έκανε Δημοκρατική Αριστερά στην Ελιά. Μάλιστα πήρε και τη μεγάλη τσάντα, αυτή που παίρνει στα τραπεζώματα, εντός και εκτός, για να βάζει στο τέλος τα κόκκαλα για τα σκυλάκια. Τι, δεν έχει σκυλάκια, σοβαρά. Και όλα αυτά που κουνάνε τη γουρίτσα τους, τι είναι, εδώ όλα αυτά λοιπόν, απέναντι μου, είναι τα σκυλάκια που κουνούν την ουρίτσα τους. Λοιπόν, εκλεγμένη δημοτική σύμβουλη. 6-12 του 11, δίπλα σε φωτογραφία μου, σε 2-3 σημεία χαρακτηρίζει το Δήμο ως Σουλτανάτο, όπου πασάδες και μπέιδες το ρίξαν στο μεγάλο φαγωγό. Λοιπόν, εδώ είναι η κόκκινη γραμμή, αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί δεν μπορεί κανένας σε site που ανοίγει οποιοδήποτε στην Ελλάδα, πατώντας το Βέρια, να διαβάζει ότι σε αυτό το Δήμο όλοι εδώ πέρα το έχουν ρίξει στο μεγάλο φαγωγότη. 17-12. Χαρακτηρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ως χαρμιστάν. Αν αυτό σας εκφράζει, εγώ τα παίρνω όλα πίσω. Χαρμιστάν. Και σε άλλο σημείο, ναι, Αφγανιστάν και Στάν και τα λοιπά. Δεν ξέρω πώς είναι αυτά. Και σε άλλο σημείο χαρακτηρίζει κάποιους από τους Δημοτικούς Συμβούλους ως μπέιδες του Σουλτανάτου. 20-10 του 11. Γέμισε ο τόπος με ανακοινώσεις το καρακιτσαριό που διοικεί το Δήμο Βέλης. Γέμισε τον τόπο με ανακοινώσεις προφανώς το λέω. Τη μία να λέει ότι η Δήμαρχος πήγε στο απέναντι γραφείο για να δει πώς πάει η δουλειά, την άλλη ότι κάλεσε στο γραφείο του στον βράδυ για να τον τιμήσει, την παράλληλη ότι τράβηξε επιτυχώς το καζανάκι μετά που έκανε την ανάγκη της στην τουαλέτα του Δήμου. Εντάξει τώρα, αυτό δεν το ανακοίνωσε ακόμη, αλλά εδώ που φτάσαμε, μόνο αυτό έμεινε να κάνει δελτίο τύπου. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα, είναι πάρα πολλά και δεν αξίζει τον κόπο. Δεν ξέρω εάν νομίζετε ότι αυτά είναι κριτική, είναι εξίδρυση ή ό,τι άλλο εκτελέσει. Δηλώνω λοιπόν από το βήμα αυτό ότι και με την ευκαιρία των γιορτών δεν θέλω. Ούτε θέλω να καταστρέψω κανενός στο σπίτι και κανένας μας δεν το θέλει, ούτε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Κάντε λίγο στις χειρές. Αλλά θα μου επιτρέψετε και για λογαριασμό όλων να στείλω τουλάχιστον μία εξώδικο πρόσκληση σε βάρος του κυρίου ο οποίος δημοσιογραφεί χωρίς να είναι δημοσιογράφος και με την οποία θα τον καλώ να ανακαλέσει όλα όσα αναγράφει και να δηλώσει ότι θα απέχει αναλόγων δημοσιευμάτων στο μέλλον, αλλιώς σε αντίθετη περίπτωση θα ολοκληρωθεί η δικαστική πορεία που ήδη έχει χαραχτεί και ήδη είναι τα πάντα έτοιμα. Αυτά κύριοι συνάδελφοι και
προς ενημέρωση. Θα στείλει ένα επεισόδιο.